Και αυτό ο κίνδυνος. Δεν πρέπει να κάνει μια τέτοια ασφάλεια. Δεν είναι. Λάθος είναι. Ναι, είναι, αλλά δεν τον καλύπτει. Μπορεί να είναι παραπάνω από το. Πού ξέρεις εσύ, δεν κατάλαβα. Καλά, μη μαλώνεις τώρα με το κόκκινο εσύ. Έλα, λέγει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η να καλύψει την κύπελο την ΠΑΟΚ για να την ξεκελάσει. Δηλαδή, καταρχήν η ΠΑΟΚ έκανε την πρωτάθλημα γιατί έλεγε μια πόλη μια ομάδα. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα με μια πόλη μια ομάδα. Αν δεν έχεις κυρακή πάνω στη άλλη κυρακή, να κόβει βαθμού. Αν δεν έχεις μια άρη πάνω να κόβει βαθμού. Καλώς. Φύγε. Ωραίος. Ο Σίβης είναι φίλος μου. Παιδικός φίλος μου και είναι οδηγός σε πούλματα και κάνει εκδρομές. Έχει κάνει πολλές εκδρομές. Έχει μυρίσει μπόλικο χασίση μέσα στο πούλμαν, άθελά του. Λοιπόν, και εγώ θα πάω στον τελικό με το λεωφορείο και ναι, είναι πολύ επικίνδυνο, με λέει ο Σίφης. Για εμάς τους οδηγούς. Και χεστήκαμε για την ασφάλεια. Αν φάω κοτρόνι από 30 μέτρα με 100 χιλιόμετρα την ώρα, μπορεί να αναποδηργήσει και το πούλμαν και να δημιουργηθούν καταστάσεις. Κατάλαβες, κόκκινο. Παρακαλώ. Άντε, μπράβο. Καλημέρα, ναι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλίδες. Είναι πολύ ακόμα, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935. Και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.